ακούγεται η φωνή μου όταν τα τραγουδάω. Καλησπέρα, τι κάνετε, μην ψάχνετε αλλού, ελάτε εδώ, στο εμείς. Με πολύ χαρούμενη διάθεση και σήμερα για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Εναρμονισμένη βέβαια με την αυριανή ημέρα, έχουμε πολλά αφιερωματικά βίντεο για την 28η Οκτωβρίου και βέβαια τριήμερο. Τριήμερο, παιδιά. Ελπίζω λοιπόν να έχετε να πάτε κάπου όλοι, να χαρείτε, να διασκεδάσετε, να χαμογελάσετε. Είσαι για παρέλαση σήμερα. Εγώ ήρθα από την παρέλαση, τη μαθητική. Πραγματικά μαθητική παρέλαση. Εννοείται, καλέ. Όπως το λες. Δεν έχω βγάλει ακόμα το γυμνάσιο. Κοίταξε, κάπου θα πάμε. Είμαστε και τις τελευταίες στιγμές ταξιδιώτες. Υπάρχουν πολλοί σαν και εμάς εκεί έξω. Υπάρχουν και πολλοί που θα μείνουν εδώ, όπως είμαι εγώ. Θα μείνω εδώ στην Αθήνα, θα πάω τις βόλτες μου στο κέντρο, θα συναντήσω φίλους μου, θα φάμε, θα πιούμε, θα περάσουμε όμορφα. Θα κάνουμε παρέα. Γιατί και εγώ εδώ θα μείνω. Εδώ θα μείνει. Από ό,τι φαίνεται. Δεν είχα ότι θα μείνει εδώ εσύ. Γιατί, δηλαδή. Γιατί κάτι άκουγα ότι έψαχνε, ότι έφτιαχνε κάτι και του στήρια. Δεν βρήκα κάτι να με αντιπροσωπεύει. Δεν πιστεύω να μην βρήκες παρέα, αποκλείεται. Παρέα έχω, επειδή είναι πολλές, δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Είμαι σίγουρος, γι' αυτό το λέω. Λάθος εντυπώσεις δίνουμε. Ξέρεις πόση μοναξιά υπάρχει εκεί έξω. Α, μην αρχίσεις τώρα αυτά, μην αρχίσεις. Αισιόδοξα θα τα βλέπουμε τα πράγματα. Έχεις μοναξιά εσύ. Μα μου πάρει συνέντευξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ξέρει. Λοιπόν, για να δούμε. Με το οικοδομάκι εδώ θα κάνετε παρέα στην Αθήνα, θα βγείτε. Ναι. Δεν το κάνουμε και αυτό, πάμε για καφέ. Αυτός είναι γυρίστρος. Ναι, καλέ, δεν σταματάω εγώ. Η ζωή είναι ωραία. Να δούμε όμως που θα γυρίσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Για να δούμε λοιπόν. Δείτε σήμερα. Εμείς ταξιδεύουμε στο ψάρι Κορινθίας. Η 92χρονη κυρία Ελένη μας ξεναγεί στο κτήμα της, εξιστορώντας την πολυτάραχη ζωή της και όσα έζησε στην κατοχή. Εμείς συνδεόμαστε. Μια παρέα νέων από την Κατερίνη θέλησε να διαπιστώσει εάν είναι στοιχειωμένο το χωριό Μόρνα. Εμείς συναντάμε. Ο Βασίλης Τραϊφόρος, ανιψιός της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου, μοιράζεται την ιστορία του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά». Ο Αλέξανδρος Παπαδερός, ένας από τους τελευταίους επιζώντες της κατοχής στα Χανιά, εξιστορεί τα δραματικά γεγονότα που τον στιγμάτισαν. Εμείς στην κουζίνα. Ο Πέτρος Συρίγος μας φτιάχνει χοιρινές μπριζόλες. Τι έγινε, καλέ! Γρήγορα, γρήγορα το πήρατε τη τίζη, τι ταραχτήκατε. Η κάμερα θέλει να σε βλέπει σήμερα, αυτό καταλαβαίνω. Οκ. Ο Πέτρος Συρίγος μας φτιάχνει, Πέτρο. Μπριζόλες, χοιρινές, ε. Που μας κουβαλάνε από τώρα, παιδιά, οι μπριζόλες, χοιρινές. Πέτρο, δεν υπάρχει. Και τι ωραία θέματα έχουμε. Καλά, εγώ έχω ήδη βρει το αγαπημένο μου, τι άλλο, το στοιχειωμένο χωριό. Δεν με ξέρετε τώρα, με έχετε μάθει. Θρίλερ, εσύ, θρίλερ, θρίλερ. Μ' αρέσουν και αυτές οι ιστορίες τώρα και από τον πόλεμο. Και αυτά μ' αρέσουν. Εμένα μου αρέσει η γιαγιά, που θα δούμε, που έκανες εσύ, Γιώργο. Και εμένα, μωρέ, είναι συγκλονιστική. Είναι εγωιστικό, αλλά αυτό μου αρέσει. Παιδιά, αυτή η γυναίκα είναι συγκλονιστική. Πριν όμως πούμε για τη γιαγιά, ναι, πρέπει να αποδράσουμε λίγο. Δεν γίνεται, θα μας μαλώσω. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε δική μας καλέτα εδώ. Την έχουμε κανονίσει από πριν. Έτσι. Θέλουμε να πάμε κάπου, Λίλα. Είναι η συζήτηση των ημερών. Πού θα πάμε, τι θα. Τελικά δεν πάμε πουθενά. Αλλά όμως κάποιοι το αποφασίζουν και φτιάχνουν και τη βαλίτσα της τελευταίας στιγμής. Δεν πειράζει, παιδιά, εμείς σας έχουμε προτάσεις όπου και να είστε, και βορρά να είστε και νότο να είστε και στη μέση της Ελλάδας να είστε. Σας έχουμε τρεις προορισμούς τέλειους, ιδανικούς για τις τελευταίες στιγμής. Την απόδραση. Και επίσης να πούμε ότι δεν είναι ό,τι να είναι. Το τσεκάραμε. Υπάρχουν ακόμα δωμάτια. Υπάρχει διαθεσιμότητα σε αυτούς τους προορισμούς. Γιατί σε κάποιους άλλους πραγματικά υπάρχει 100% πληρότητα. Να δούμε λοιπόν τις προτάσεις αυτές. Το τριήμερο έφτασε. Δεν έχετε κανονίσει εκδρομή, αλλά κάτι μέσα σας λέει φτιάξε βαλίτσα. Σας έχουμε τρεις τέλειες προτάσεις για απόδραση της τελευταίας στιγμής. Κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, ένα όνομα θα σας πω, Αγκίστρι. Σε μια ώρα με το πλοίο από Πειραιά θα έχετε φτάσει σε αυτό το καταπράσινο νησάκι του Αργοσαρονικού. Δεν θα χρειαστείτε ούτε αμάξι, μιας και το νησί είναι μικρό και το γυρνάς πανεύκολα. Το ξέρετε ότι το Αγκίστρι έχει και λίμνη? Βεβαίως! Στο σημείο που λέγεται Απόνησος βρίσκεται και εκεί μπορείτε να κάνετε και μαθήματα υπασίας, ακόμα και βόλτα με άλογα μέσα στη φύση. Για εσάς που αγαπάτε πήλιο και θέλετε να χουχουλιάσετε μέσα σε πέτρινους ξενώνες με αναμένα τζάκια, μία είναι η απάντηση. Μηλιές!
Είναι σίγουρα ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου και συνδέεται και με το τρενάκι του Πηλίου, το Μουτζούρι. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου είναι στη διάθεση των επισκεπτών και μαζί του θα κάνετε μια υπέροχη διαδρομή στο χρόνο. Ίσα που προλαβαίνετε. Εσείς πάλι που θέλετε ένα τριήμερο στην απόλυτη ησυχία, να μην ακούτε κίχ δηλαδή, πρέπει να γνωρίσετε το Τρίκερι. Είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στην κορφή ενός λόφου στα νότια του Πηλίου, εκεί που ξεκινά ο παγασιτικός και έχει ελάχιστους κατοίκους. Μοιάζει κυριολεκτικά σαν μπαλκόνι στη θάλασσα και εκεί δεν θα ακούσετε ούτε μία κόρνα, καθώς δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό, τα παρκάρουν όλοι απ' έξω. Τέλειο! Ωραία όλα, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λένε. Και αφού ο καιρός το τριήμερο είναι καλός, μια εκδρομή στη Χαλκιδική θα την κάνεις, Θεσσαλονικέ. Έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο πόδι να πας, να μείνεις σε πανέμορφα χωριά όπως η Νικήτη, τα Πυργαδίκια και ο Μαρμαράς, να φας, να πιεις και να κάνεις μια μίνι περιοδία στις παραλίες της Χαλκιδικής, έχοντας από τη μια το καταπράσινο τοπίο και από την άλλη τη θάλασσα. Αυτή την εποχή οι παραλίες δεν έχουν κόσμο και είναι όνειρο. Και βουτιά να μην κάνεις, βγάλε παπούτσια και περπάτησε στη δροσερή άμμο. Απλά μαγικό και απόλυτα χαλαρωτικό. Γιατί στην τελική αυτό θέλουμε από ένα τριήμερο. Να μας χαλαρώσει για να αντέξουμε τη δύσκολη καθημερινότητα. Υπομονή. Σε λίγο θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Να πω, επειδή άκουσα και για Χαλκιδική και για Θεσσαλονίκη, ότι κάποιοι ήρθαν εδώ στο γραφείο με τη βαλίτσα στο Πορπαγκάζ. Είναι τέτοια. Ο Σαλονικιός, ο αρχισυντάκτης μας, ο Γιώργος ο Πράτανος, είναι έτοιμος. Γιατί εμείς αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, δεν ξέρω, δεν σας το είπαμε. Χρειάζεται, ξεκούρασε. Θα κάνουμε και εμείς το τριήμερό μας. Οπότε η βαλίτσα είναι στο Πορπαγκάζ. Πώς πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς για τους προορισμούς που είδαμε που υπάρχει διαδεσιμότητα? Όχι, εγώ λέω να μπούμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητο του Γιώργου να κατσικωθούμε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, μας θέλεις? Να κάνουμε carpooling. Όχι, δεν μας θέλει, λέει. Θα φύγει πριν τελειώσει η εκπομπή. Ξέρεις τι μου απάντησε όταν είπα να μας θέλει? Όχι, εννοείται. Σου είπα, θα φύγουμε με το που θα πέσει το σήμα τελούς, θα εξαφανιστεί. Λοιπόν, πόσο πολύ μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που έχουν δύναμη ψυχής, που έχουν περάσει πολύ δύσκολα, αλλά μεταφέρουν αισιοδοξία. Αυτό. Δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Στην προκειμένη, επειδή είναι γιαγιά, 92 ετών, μου αρέσουν και οι γιαγιάδες πάρα πολύ όταν λένε ιστορίες και ιστορίες από τον πόλεμο. Τη συνάντησες εσύ την γιαγιά, το όνομά της? Κυρία Ελένη, και να σου πω και κάτι. Όταν τη βλέπεις, δεν μπορεί να την πεις ούτε γιαγιά. Ναι. Θα την πεις κυρία Ελένη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι 92 ετών και έχει τόση ενέργεια, τόση διάθεση. Σου εξιστορεί όλο αυτό που έχει περάσει. Μιλάμε τώρα για κατοχή, μιλάμε για Γερμανούς, για εικόνες άσχημες για ένα παιδί που ήταν 8 ετών. Mm-hmm. Και εκείνη το περιγράφει με έναν τρόπο που από τη μία σε φορτίζει συναισθηματικά και από την άλλη, επειδή αυτό πέρασε, έχει τελειώσει, το δίνει με χαρά. Πάμε να τη δούμε, πάμε να τη δούμε, να τα απολαύσουμε. Μπαίνουμε στα μπέλισσα νοικοκύρα, να κι ο νοικοκύρης πορχέται κοντά. Μες στην κατοχή με ένα ρίμο εγώ μεγάλωσα. Μες στην κατοχή, η κατοχή με μεγάλωσε ο πόλεμος του 40. Την ώρα που φεύγαν ήμουν 8 χρονών. Την ώρα που έφευγε όλο το χωριό που έγινε η επιστράτευση και πήγε ο μπαμπάς μου τότε. Μαμά μου είχε. Με τον μπαμπά μου είχαν 5 κορίτσια και ένα γόρι. Και ήταν έγκυος η μάνα μου στο 7ο. Και της λέει ο πατέρας μου, Χριστίνη μου, εγώ φεύγω, δεν ξέρω αν θα γυρίσω. Εσύ της λέει θα προσέχεις τον εαυτό σου και τα παιδιά. Ήταν πολύ άξια όμως. Δεν είχε και πολύ ψωμάκι, κακομήρα. Μπομπότα είχα. Κλαίγανε οι γυναίκες, κλαίγανε οι μάνες, κλαίγανε οι γυναίκες που φεύγανε οι άντρες τους, κλαίγανε οι μάνες που φεύγανε τα παιδιά τους. Κλάμα, δυστυχία. Πήγε ο μπαμπάς μου, πήγαν όλοι με τα πόδια στην Κόρινθο. Ρωτούσαν πόσα παιδιά έχεις. Μόλις είπε ο μπαμπάς μου ότι έχει 6 παιδιά, εσύ λέει γύρνα πίσω. Και την άλλη μέρα το μεσημέρι ξαναγύρισε ο μπαμπάς μου πάλι με τα πόδια από την Κόρινθο. Έχετε περπατήσει τόσο πολύ. Μόλις τον είδε η μαμά μου, βάζει μια φωνάρα η κακομήρα, τη θυμάμαι αυτή την ώρα. Γιάννη μου, σε στυλαμπήσω, του λέει. Έλα παιδάκι μου, του λέει. Έλα, του λέει, συντροφέ μου, να μεγαλώσουμε τα παιδάκια μας. Φτώχεια, δυστυχία με τον πόλεμο, καταστροφή, φρίκη,
Τι να κάναμε όμως, το ζήσαμε. Το φόβο τον θυμάστε. Αμέ. Τα αεροπλάνα που ερχόσανε, που περνούσανε, άκουγα μια μικρή, έπεσε το τεπελένι, έπεσε η γκουρτσιά. Παιδικά χρόνια δύσκολα, φρίκι. Έρχομαι εδώ και εδώ περπατάω ξυπόλυτη νύφη, πήγαινα στη βρύση ξυπόλυτη. Και εδώ δεν είχα. Και εδώ που ήρθα, αυτό το χωριό είχε καεί. Τον άντρα σας πώς γνώρισατε? Προξενιό. Ήρθε, με ζήτησε και με έδωσε ο πατέρας μου. Ήτανε 18 χρόνια μεγαλύτερος μου. Έρχονταν και στιγμή που μαλώναμε, παραξηγιόμασταν, θυμώναμε ένας τον άλλον. Ήταν και λίγο ζηλιάρης επειδή ήταν μεγαλύτερος. Περάσαμε όμως καλά. Εμείς δεν ξέραμε τότε, παιδιά, γομένη ηλίκια. Εμείς δεν είχαμε ψωμί να φάμε. Δεν μας γινότανε το μυαλό για τέτοια πράγματα. Εμείς κοιτάγαμε πώς θα ζήσουμε, πώς να έχουμε. Να έχουμε μια φέτα ψωμί να φάμε, να έχουμε ένα πατέρι γάλα από τα προβατά μας να φάμε. Ακούγαμε τις αρβίλες των Γερμανών. Γερμανοί, έλεγε η μαμά μου, τόσο δα παιδάκια. Πεταγώσαν από το κρεβάτι και φεύγαμε από το σπίτι για να μας βρουν οι Γερμανοί. Ανεβαίναμε πάνω στα βουνά, ξυπόλυπτα, γυμνά, κρύο. Ό,τι καιρός κι αν ήταν. Τώρα πώς περνάει η μέρα σας, τι κάνετε όλη μέρα? Δεν σταματάτε ποτέ? Έχω το περιβόλι μου. Από το περιβόλι μου, από το χτήμα μου, αυτό έχω τα πάντα. Και ετοιμάζομαι, γυρεύω, φτιάχνω το φαγητό μου, τρώω, ξαπλώνω. Το απόγευμα ξαναπάω στο περιβόλι μου. Να δουλέψετε πολύ, να σκύψετε κάτω κεφάλι και να δουλέψετε όπως δουλεύαμε εμείς. Εμείς δεν κοιτάχαμε, μανούλα μου, τι έχει ο διπλανός. Κοιτάχαμε να φτιάξουμε, να έχουμε. Όλοι, να έχουμε όλοι για να περνάμε όλοι. Είχαν αλληλεγγύη ο κόσμος, βοηθούσαν ο ένας τον άλλον πολύ. Εγώ τα έχω μάθει τα παιδιά μου να έχουν τέτοια πράγματα. Μια αγκαλιά, έτσι μια ωραία αγκαλιά και να τελειώσουμε για έτσι. Για όλους μας, ρε Γιώργη μου. Ρε Γιώργη μου, πολύ ωραία περάσαμε, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ. Μπράβο. Συγκλονιστικό. Ναι. Σοφές κουβέντες. Δύσκολα εκείνα τα χρόνια, πάρα πολύ. Πολύ δύσκολα. Αλλά ο κόσμος πιο, μπορεί να μην είχε να φάει, αλλά ήταν πολύ πιο δεμένος, νομίζω. Οι δικές μας γενιές δεν γνώρισαν πόλεμο. Μακάρι να μην γνωρίσουν και στο μέλλον, γιατί ξέρετε, γενικώς ακούς δεξιά-αριστερά διάφορα. Αισιόδοξα. Αλλά ναι, αισιόδοξα. Τώρα ακόμα. Ναι. Σου λέει, σας κούρασα, κυρία Ελένη. Καλέ, τι μου λες, μου λέει, τι κούραση μου λες. Εγώ τώρα περνάω καλά μαζί σας. Και μιλάμε για ώρες. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά για να γίνει ένα γύρισμα πόσες ώρες θέλει. Πήγαμε στα Μποστάνια, τα κοιτούσε, τα έψαχνε. Μου λέει ότι τα τριγάει. Μόνη της όλα. Κάνει όλα μόνη της. Και έχει ένα επιτελείο ανθρώπων το οποίο το διευθύνει εκείνη. Γιαγιά έχεις? Δεν έχω. Δεν έχω. Ζεστή αυτή η αγκαλιά. Ναι, αυτή, οι αγκαλιές αυτές από τους ανθρώπους είναι μοναδικές. Mm-hmm. Η διάθεσή τους, η ενέργειά τους, η αγάπη που στο κάνω, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Εσύ, Λίλα, γιαγιάδες σου? Ναι, δεν έχω πια γιαγιάδες και ούτε εγώ. Ούτε κι εσύ, ούτε είμαστε τρία παιδιά εδώ χωρίς γιαγιάδες και ναι. Τρεις. Είναι μια άλλη Ελλάδα αυτή. Νομίζω ότι είμαστε, βλέπεις μια χώρα δύο ταχυτήτων, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι της μιας απλότητας, να το πω, ενός μόχθου, έτσι, που πατάνε γερά στη γη. Και είμαστε κι όλοι εμείς που τρέχουμε. Έτσι. Αλλά λίγο αεροβατούμε ώρες-ώρες. Να πάμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, λατρεμένη η γιαγιά αυτή. Θα έχουμε στη συνέχεια και έναν παππού στην Κρήτη που και εκείνος γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του πολέμου. Θα έχουμε και την ιστορία πίσω από το τραγούδι, παιδιά, της Σοφίας Βέμπο. Ναι, παιδιά, ναι, πολύ ναι, ωραία παιδιά. Πράγματα. Ναι, πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ναι, είναι πολύ ωραία ιστορία. Όμως τώρα, πιστεύετε ότι, ας πούμε, μπορεί να ζήσει για πάντα κάτι έτσι? Κάποιος πάπους να έχει ξεκινήσει και τότε όταν το ξεκίνησε αυτό να φανταζόταν ότι 100 χρόνια μετά αυτό θα υπάρχει. Για ποιο αυτό μιλάμε? Μιλάμε τώρα για την μπακαλοταβέρνα του Αριστίδη στα Ταμπούρια. Φαντάζομαι. Εκεί θα πάτε το Σαββατοκύριακο. Πάνω από ένα αιώνα κλείνει. Αφού πάμε τώρα βέβαια. Θα πάμε να φάμε τούρτα, λέει εκεί. Ξέρεις την τούρτα? Όχι, τι είναι αυτό. Θα τη δεις. Είναι γλυκό πάντως. Την βλέπω. Με χαρά πάω. Κατάλαβα, εγώ κατάλαβα. Καλημέρα, ήρθα στη σωστή μπακαλοταβέρνα που έχετε σπεσιαλιτέ την τούρτα.
Έρχομαι να το δοκιμάσω. Τέλειο, ε. Τέλειο, ε. Αυτή είναι τούρτα. Είστε η κλασική μπακαλοταβέρνα, την οποία την αφήσατε όσα έχει από το 1920. Αυτό είναι από το 1920 από τον παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από το Γαρδίκι Τρικάλων και έφτιαξε αυτή την επιχείρηση και από τότε προσπαθούμε να τη συντηρήσουμε και να την κρατήσουμε. Πολύ έγινε μια ιστορία ο παππούς τότε στον πόλεμο, στον βομβαρδισμό του Πειραιά, ότι εδώ απέναντι ήταν ένα πυρηνάδικο εργοστάσιο. Είχε πέσει μια χειρομοβίδα και τα βλήματα είχαν τρυπήσει τα ρολά του μαγαζιού. Και επειδή τα ρολά ήταν από τότε, υπάρχουν ακόμα σημάδια από τα βλήματα. Μου λέει ο παππούς μια ιστορία, το πρωί τα μαγαζιά, και νίκα, αλλά και το μαγαζί αυτό, που ανοίγαν 4,5 ώρα το πρωί. Περνάγαν οι αμαξιάδες που πηγαίνουν στη λαχαναγορά για να φορτώσουν, πίνανε μια κούπα κρασί, κρατσίνα και συνεχίζανε. Σε αυτό το μαγαζί έχουν περάσει όλοι. Από όλους τις ειδικότητες. Ναι. Ό,τι φανταστείτε έχει περάσει. Και επώνυμοι και ανώνυμοι. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν μπαίνουν σε αυτό το κατάστημα, όλοι γίνονται μια παρέα. Ανεξάρτητα την ειδικότητα που έχει ο καθένας. Πλούσιος είναι, φτωχός, στρατηγός είναι, φαντάρος είναι, όλοι είναι το ίδιο. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Ο Κατζατζίδης ερχόταν, ο Παπαϊωάννου, μου λέγει παππούς μου τότε και ο πατέρας μου. Και σημερινοί τραγουδιστές. Ο Νίκος Καρβέλας ήταν και γείτονας εδώ πέρα. Και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί, κυρματίες. Όταν ερχόταν εδώ ο Καζατζίδης, τραγουδούσε. Στην παρέα του. Ναι. Η κιθαρούλα. Πάρα πολύ, όχι μόνο ο Καζατζίδης. Και άλλοι έρχονται και παίζουν. Αυτός που έρχεται συχνά, ένας τους νεότερους, είναι ο Λάμπης Ολιβιεράτος. Ναι. Αυτός είναι απίθανος. Ψυχούλα. Θυμάμαι που ο παππούς εδώ πέρα, όλους τους έλεγε εδώ κουμπάρε, κουμπάρε και έλα κουμπάρε και ήταν το χαρακτηριστικό στην εποχή τότε. Έχει περάσει κόσμος από εδώ, έχει φάει κόσμος από εδώ, φτωχός και μου έκανε εντύπωση. Και ο παππούς και η γιαγιά πάντα στους φτωχούς βοηθούσε. Βοηθούσε πάρα πολύ. Μάλιστα, η τούρτα στην μπακαλοταβέρνα. Θα πάμε να τη φάμε οπωσδήποτε, να σας την λέω. Την είδα και την ουρεύτηκα τώρα, έτσι. Και η κυρία Τσαπανίδου, και η δικιά μας. Ναι, την είδα. Καλή. Πολλές φωτογραφίες, πολλοί κόσμος. Θα πάει και η κυρία Ταράντου σύντομα. Φωτογραφία και με την κυρία Ταράντου, παρακαλώ. Και επιτελείο τη. Λοιπόν, έχετε φίλους από τα παιδικά σας χρόνια? Από τα σχολικά χρόνια? Βεβαίως, ναι, έχουμε. Είστε έτσι δεμένοι? Δεμένοι. Πολύ. Κάνετε ωραία πράγματα μαζί. Πολύ ωραία πράγματα. Κάνουμε πάντα με τους φίλους μας. Περνάμε πάντα καλά. Και είμαστε και δεμένοι και δεν θα πω τώρα τι κάνουμε. Εγώ βρήκα όμως μία παρέα που πραγματικά όταν είδα στο YouTube τι κάνουν, ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια με περιπέτειες, με πλάκες που κάνουν μεταξύ τους, λέγονται Three Healers. Και κοίτα να δεις πρώτα απ' όλα τι ωραία πλάνα. Τα βλέπουν, μπορούν να τα δουν αυτά τα πλάνα. Να τα παιδιά. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Γιαννώτας, ο Κώστας Παπαδημητρίου. Γεια σας. Εσείς ο Βασίλης? Ναι. Εγώ είμαι ο Βασίλης, ναι. Ο Κώστας Παπαδημητρίου. Γεια σας. Και ο Νίκος Κουματζιάς. Γεια σας. Είμαστε λοιπόν στην πανέμορφη Κατερίνη. Ακριβώς. Από όλα αυτά τα βίντεο που εγώ είδα, ξεχώρισα ένα, δηλαδή είδα πρώτα αυτό και μετά οδηγήθηκα σε όλα τα άλλα. Για ένα στοιχειωμένο, λέει, χωριό, το οποίο το καταδιασκέδασα όταν το είδα. Το έχουμε μικρύνει βέβαια λίγο, γιατί 10 λεπτά, πολύ αγωνία, παιδιά. Εμείς το κάναμε λίγο πιο σύντομο. Να το δούμε, ναι, και μιλάμε. Αυτό το κλαδί που είδατε, το έχουν επίτηδες εκεί πέρα για να μην περνάει ο κόσμος μέσα. Για να μην βγαίνει στο χωριό, να μην πηγαίνει στο χωριό. Και έχουμε πει μέσα στο χωριό, εδώ δεν έχουμε ούτε σήμα στο κινητό, ούτε τίποτα. Νίκο, έχει τίποτα να πούμε, να δούμε? Είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάμε από αυτό το δρομάκι τώρα? Και αυτό το δρομάκι εδώ, έχω γραφτεί πολλά. Θα πάμε σίγουρα. Thank you.
Έχετε παρατηρήσει ότι έχει μια διαφορετική αύρα το χωριό και ό,τι παράξενο βλέπουμε νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Όπα. Κάποιος. Σαν να είδα κάποιον. Όσο πιο πάνω ανεβαίνουμε τόσο χειρότερα είναι. Μπες. Εσύ, μπες. Εγώ εδώ μέσα δεν μπαίνω. Κώστα, πρόσεχε. Αυτά στον τοίχο αίματα είναι. Ελάτε. Εντάξει, σκιάχτηκα έτσι, πραγματικά. Θρίλερ. Βασίλη, σε είδα, εσύ πήγαινες μπροστά πρώτος, Ατρόμητος. Πού ήσουν, σε ποιο χωριό? Ο Ατρόμητος πάει μπροστά. Σε ποιο χωριό ήσασταν? Το χωριό αυτό λέγεται Μόρνα. Είναι έξω από την Κατερίνη προς Πιέρια, όρη. Είναι ένα χωριό το οποίο το έχουν εγκαταλείψει οι κατοικοί τους. Και έχουν πάει και έχουν κατοικήσει σε ένα καινούριο χωριό το οποίο ονομάζεται Φωτεινά. Τώρα υπάρχουν μύθοι ότι είναι στοιχειωμένο, διάφορα πράγματα. Γενικά, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο υπάρχει ένας μύθος ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Ήταν αίματα τελικά στον τοίχο? Όχι, δεν ήταν αίματα. Να πούμε την αλήθεια, εντάξει. Πείτε μου λιγάκι για αυτή την ιστορία. Ναι, Κώστα, μίλα μου κι εσύ. Πες μου κι εσύ δύο λόγια. Αυτή η ιστορία πότε ξεκίνησε να κάνετε τέτοια βιντεάκια? Έχει 2 χρόνια περίπου. Ξεκίνησε για την πλάκα. Για το χαβαλέ, ας πούμε, έτσι, για να περνάμε και ώρα μαζί όλα αυτά. Και μετά, εντάξει, το αγαπήσαμε περισσότερο, έβγαινε και ωραίο αποτέλεσμα και το συνεχίσαμε. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ καλογυρισμένα. Ναι. Πρέπει να έχετε και καλό εξοπλισμό, πρέπει να έχετε. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Νίκο, ναι. Ακούς, εσύ τι ρόλο παίζεις στο παρεάκι? Περιηγητής απλώς? Απλώς περιηγητής. Ακολουθώ τα παιδιά. Βασίλη, οι θεματικές... Τον Νίκο τον έχουμε για τις δύσκολες δουλειές. Όταν είναι κάτι δύσκολο, βάζουμε τον Νίκο. Κατάλαβα. Το ομορφόπεδο ποιο είναι τις παρέες, ας πούμε? Ο Νίκος. Ο ένας δείχνει τον άλλον, παιδιά. Εγώ να ρωτήσω. Να σας ρωτήσω, όλοι, παιδιά. Όλοι. Έχετε τρομάξει κάπου πραγματικά όμως να πείτε τώρα σηκώνομαι και φεύγω τώρα όπως είμαι? Κοιτάξτε, το Σάββατο είναι να βγει ένα βίντεο από τη Μόρνα, το οποίο πήγαμε και κάναμε διανυκτέρευση στο χωριό. Το χωριό είναι εγκαταλειμμένο, δεν υπήρχαν κάτοικοι. Η αλήθεια είναι ότι... σε ένα πλάνο τρομάξαμε. Τρομάξαμε όντως και οι 5 που ήμασταν εκείνο το βράδυ. Γιατί? Κάνουμε spoiler τώρα. Εντάξει, θα το πούμε. Ήταν μια φιγούρα από ένα παράθυρο, το οποίο από μακριά όταν το είδαμε και όπως φωτίζαμε το φακό, φαινόταν μόνο το άσπρο σαν σεντόνι, όντως, σαν φάντασμα. Έχω και εγώ να σας προτείνω μερικά στοιχειωμένα σπιτάκια, αν θέλετε. Ξέρεις, αυτό είναι και λίγο και αυθυποβολή, όταν πας κάπου και κάνεις focus στο ότι εδώ μπορεί να υπάρχει κάτι, θα βρεις, κάνει δεν μυαλό, μπορεί να μην βρεις. Κάνει το μυαλό, το μυαλό κάνει, δημιουργεί εικόνες από μόνο του. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν σκέψεις για αυτό που κάνετε, υπάρχει κάποιο όνειρο, κάποιο όραμα γι' αυτό? Όχι, τίποτα ακριβώς. Εμείς θα κάνουμε θέματα, κάθε μια φορά την εβδομάδα. Μ' αρέσουν. Μας αρέσει να μαζευόμαστε, να βγαίνουμε παρέα έξω, να κάνουμε βόλτες, να τα τραβάμε σε βίντεο, να τα τραβάμε σε βίντεο και να το βλέπει ο κόσμος, είτε είναι 10 άτομα είτε είναι 100. Αυτά. Να μην πούμε όμως, μάλλον να πούμε ότι δεν κάνετε μόνο αυτό για το στοιχειωμένο. Έχετε πολλές θεματικές στα βίντεό σας. Κάνουμε, και... ναι. Πες μου μερικές. Ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, Από διάφορα challenge, από διάφορες εξορμίες σε όμορφα σημεία, είτε εδώ της περιοχής του Ολύμπου. Έχουμε πάει σε κάποια σημεία και έχουμε ψήσει. Έχουμε δείξει μαγειρικά πώς να ψήσουν κάποιοι που δεν ξέρουν. Και διάφορα τέτοια βίντεο. Είδα ότι έχετε κάνει και για το Halloween και επειδή είναι τώρα επίκαιρο, εγώ θα σας δώσω ραντεβού τη Δευτέρα να παίξουμε ένα ακόμα βιντεάκι. Εντάξει. Τα επαγγέλματά σας έχουν σχέση καθόλου έτσι με τηλεόραση, με κάμερες? Με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε? Καμία σχέση. Εγώ έχω σούπερ μάρκετ και τα παιδιά εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Είναι πολύ, έχουν πολύ πλάκα αυτό που κάνετε. Είστε φίλοι από τα σχολικά σας χρόνια, όντως? Ακριβώς. Εδώ μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Από μικρή κάναμε παρέα, πλάκες ο ένας τον άλλον. Υπάρχει και ένα ακόμα παλικάρι που δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας.
Είχε δουλειά και δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά εντάξει. Ελπίζουμε ρωτήσω... κάποια άλλη στιγμή. Εγώ πάλι περίεργη, το πιο ακραίο που έχετε κάνει ποιο είναι? Εγώ πιστεύω ίσως για νητέρευση τη Μόρνα το βράδυ. Α, μάλιστα. Εγώ είδα ότι φάγατε και ένα καζάνι φασολάδα πάντως σε κανένα άλλο σας βίντεο. Και αυτό λίγο ακραίο. Ένα άλλο ακραίο που κάναμε είναι που ανοίξαμε μια κονσέρβα η οποία είναι ρέγκα από τη Σουηδία. Και ο πιο ατρόμητος που ήμουν εγώ φυσικά, δοκίμασα. Για δύο μέρες μύριζε το στόμα το ψάρι αυτό. Α, μας τσακώνεστε μεταξύ σας. Α, συγγνώμη. Ναι, πες. Τσακώνεστε μεταξύ σας, διαφωνείτε σε πράγματα? Κάθε μέρα. Συνέχεια. Συνέχεια. Να το καταγράψετε και αυτό. Ξεκινάμε βίντεο να το κάνουμε edit και μαλώνουμε. Μαλώνουμε 2-3 μέρες και μετά ξαναμαζευόμαστε και το συνεχίζουμε. Λοιπόν, να μαγειρέψουν σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Να, ρίχνω ιδέα την επόμενη φορά. Ωραία ιδέα. Τι θα, ανθρωπόσουπα, θα με κόκαλα, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα δεν γλιτώνετε από εμάς. Ραντεβού τη Δευτέρα, παιδιά. Θα παίξουμε το βίντεο που είσαστε και τρέχετε με κάτι πριόνια στο δάσος. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο να έχετε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Τι ωραίο. Όταν ήμουν μικρή, είχαμε και στην Κέρκυρα, ήταν ένα σχολείο θηλαίων, το οποίο δεν λειτουργούσε πια, εγκαταλελειμμένο. Και το κάναμε ότι είναι στοιχειωμένο. Και πραγματικά είναι αυτό που σου λέω, αν αυθυποβάλλεσαι, όλο και κάτι βρίσκεις. Ένας θόρυβος που μπορεί να είναι φυσιολογικός. Εσύ ξέρεις, τρέχεις, λες πω. Πιστεύετε σε αυτά εσείς? Όχι, αλλά άμα είσαι εκεί, σκιάζεσαι. Ναι, λίγο το έχεις μυαλό σου. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, πολύ δεδομένο αυτό στο εξωτερικό, να πολύ, πούμε. Ναι. Αυτά τα βίντεο, χαμός γίνεται. Είστε χωριά στην Ελλάδα. Εγώ κολλάω στο YouTube πολλές φορές με αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, είτε θέλετε να πάτε σε στοιχειωμένο σπίτι, είτε θέλετε να ταξιδέψετε, είναι καλό να έχετε ένα αυτοκίνητο και ιδίως αν σας το κάνουν δώρο, αν το κερδίσετε σε μια κλήρωση, είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε εγώ τώρα θα δώσω το αυτοκίνητο που κληρώνει το Open, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κερδίσετε, συμμετέχοντας στο διαγωνισμό μας. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή στέλνετε SMS Open και ενώ ονοματεπώνυμο πάλι στον ίδιο αριθμό 14999. Μιλάμε για το Toyota Yaris, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξίες 16.000 ευρώ. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δείτε σε λίγο. Εμείς συναντάμε. Ο Βασίλης Τραϊφόρος, ανιψιός της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου, μοιράζεται την ιστορία του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά». Ο Αλέξανδρος Παπαδερός, ένας από τους τελευταίους επιζώντες της κατοχής στα Χανιά, εξιστορεί τα δραματικά γεγονότα που τον στιγμάτισαν. Εμείς στην κουζίνα. Ο Πέτρος Συρίγος μας φτιάχνει χοιρινές μπριζόλες στο τηγάνι. Τραγούδι. Και ποιος δεν έχει συγκινηθεί με αυτό το τραγούδι? Η αλήθεια είναι ότι παρά τη η θεματική του σαφώς είναι πολεμική, είναι συνδεδεμένη ας πούμε με το συγκεκριμένο έτσι, ιστορικό κομμάτι της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά όπως μελωδικά έχει μια ιστορία που πρέπει να μας την πεις. Κάποιοι την ξέρουν, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αλλά ο Βασίλης Τραϊφόρος που συνάντησα εγώ μία μέρα στην Κεσαριανή, μου είπε, ο Βασίλης είναι ανιψιός του Μίμη του Τραϊφόρου. Δείτε το βίντεο, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο story, πάρα πολύ ωραίο story, δείτε το. Βασίλη, είσαι ανιψιός του Μίμη Τραϊφόρου, έχεις ζήσει τον έρωτα του Μίμη και της Σοφίας Βέμπο από μέσα. Μίλησέ μου για την οικογένειά σου. Η Σοφία Βέμπο γεννήθηκε στην Καλλίπολη Ανατολικής Θράκης, φτωχή οικογένεια. Ο Μίμης Τραϊφόρος, το πρώτο παιδί από τα 14 που είχε ο παππούς, πολύ φτωχός, στη Γούβα του Βάβουλα του Πειραιά, γεννημένος, ξεκίνησε με τη μάντρα του Ατίκ, πήγε μετά στην Όαση του Ζαπίου και τον Οκτώβριο του 40 βρεθήκανε να παίζουν μαζί με τη Βέμπο σε ένα θεατρικό. Εκεί γνωρίστηκαν? Γνωριζόντουσαν νωρίτερα και μάλιστα ο Μίμης την είχε πειράξει πολλές φορές όταν πήγαινε εκείνη σαν θεατής
στην Όαση και η Βέμπο είχε θυμώσει πάρα πολύ μαζί του και είχε πει τότε τη φράση το καλοκαίρι του 40, αυτόν δεν θέλω να τον δω μπροστά μου ούτε στη δουλειά ούτε στη ζωή. Και τελικά τον είδε και στα δύο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, του ζήτησε να της γράψει ένα τραγούδι. Και του λέει, έλα εδώ εσύ μικρέ. Ήτανε μικρότερός της και κοντότερος. Μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι πολεμικό πάνω στη ζεχρά του Σουγιούλ. Ο Τραϊφόρος της λέει, από πότε οι θεές ζητάνε χάρες από τους ανθρώπους. Βρε να τα αφήσεις αυτά, βρε παλιοπυρεώτη, του λέει. Τέτοια λες για να ρίξεις τις κοπέλες. Σε μένα δεν περνάνε. Τραγούδι μπορείς να μου γράψεις. Θα προσπαθήσω. Της απαντά και φεύγει. Το πάει την άλλη μέρα στη Σοφία σε ένα χαρτί χειρόγραφο, το διαβάζει εκείνη και μπει στα κλάματα. Είναι υπέροχο, λέει, μόνο η τελευταία στροφή δεν μ' αρέσει. Εκεί που λες, αν δεν έρθετε νικητέ, να μην έρθετε ποτέ, των Σπαρτιατών. Κάθεται εκείνη τη στιγμή και διορθώνει και λέει, με τις νίκες τα κλαδιά, σας προσμένουμε, παιδιά. Το ίδιο βράδυ το είπε 7 φορές στο κατάμεστο θέατρο, το οποίο παραλυρούσε ο κόσμος, έκλαιγε, χειροκροτούσε, σηκωνόταν επάνω, δηλαδή έγινε. Μπορούσα τότε να καταλάβω το μέγεθος αυτών των ανθρώπων. Αργότερα, όταν άρχισα να διαβάζω, να ασχολούμαι, να ψάχνω να βρω στοιχεία και από αυτά τα στοιχεία έγραψα και την βιογραφία τους. Μίμης Τραϊφόρος, Σοφία Βέμπο, της Ελλάδος, παιδιά, και το έχω αφιερώσει στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά της Ελλάδος, στα επόμενα παιδιά της Ελλάδος που θέλω να μείνουν και να είναι παιδιά της Ελλάδος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Θέλεις να πεις κάτι άλλο? Θέλω να πω ότι σε ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω για τη Βέμπο και τον Τραϊφόρο και ότι να δώσουμε ένα μήνυμα ότι να μείνουν τα παιδιά μας, να μείνουν σε αυτές τις ιστορίες, να γνωρίσουν την ιστορία μας, γιατί η χώρα χωρίς ιστορία δεν στέκεται. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Μεγάλη κουβέντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εσένα, Λίλα, ήταν πολύ, πολύ ωραίο το θέμα. Παρακαλούμε. Αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Σκεφτείτε τώρα η δυναμική αυτού του τραγουδιού και κάθε τέτοιου είδους τραγουδιού, πώς μπορεί να δίνει κουράγιο σε έναν ολόκληρο λαό, στους ανθρώπους που πολεμούσαν εκεί στο μέτωπο κτλ. Πόσο ενέργεια, πόσο δύναμη μπορεί να έχει αυτό το τραγούδι? Αυτό κάναν τότε, παίρναν ήδη γνωστά τραγούδια και βάζαν πάνω τους πολεμικούς στίχους και έτσι πραγματικά ήταν μια όθηση για αυτούς. Και από εκείνη τη στιγμή που το είπε το τραγούδι Βέμπο, εκεί μου είπε ο Βασίλης ότι πήρε η καριέρα της φωτιά κυριολεκτικά. Θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να είναι και ο δεύτερος εθνικός μας ύμνος. Δηλαδή είναι τόσο γνωστό, τόσο χιλιοϊπωμένο είναι αυτό το τραγούδι. Άνετα. Θα ήθελες να πας να ζούσες τότε και να πήγαινες στη μάντρα του Αττίκ να παρακολουθείς μια παράσταση? Α, φυσικά και θα ήθελα. Δεν θα ήταν φοβερό? Αλλά δεν θα ήθελε να ζούσα πόλεμο. Όχι, ναι, εντάξει, προφανώς. Χωρίς αυτό. Μετά. Ναι, στον πόλεμο. Γιατί η μάντρα του Αντίκ ήταν και πιο μετά. Ναι, και οπότε. Το ταξίδι στον χωροχρόνο έχει και τις κακές πλευρές. Εμείς μένουμε, όχι, θα πάμε στη μάντρα του Αντίκ. Τι ωραία θα περάσουμε, όχι. Εντάξει, αυτές οι ιστορίες είναι νομίζω συγκλονιστικές και δεν ξέρω. Εμένα ακόμα μ' αγγίζουν, δεν ξέρω πόσο αγγίζουν βέβαια τις νεότερες γενιές, αλλά είναι καλό να τις μάθουμε στα παιδιά μας, να τους βλέπουμε να ακούνε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και έχουμε κι άλλο ένα αφιέρωμα. Έχουμε, ομολογώ, ένα πολύ όμορφο θέμα, το οποίο είχα την τύχη να συναντήσω στον δρόμο μου, γιατί δεν είχα πάει για αυτό το λόγο στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά όμως, με τη βοήθεια του φίλου μου, του Νίκου Τζατζάνη, μου άνοιξε μία πόρτα
η οποία με οδήγησε στο να γνωρίσω έναν άνθρωπο, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδερό, ο οποίος μίλησε επί 2,5 ώρες μέσα στο σπίτι του για όλη οπότε αυτή την εμπειρία. Τώρα θα δούμε μια συνέντευξη 2,5 ώρων. Γεια σας, να είστε καλά. Εννοείται ότι δεν είναι 2,5 ώρες, αλλά προσπάθησα να πάρω κάποια πολύ σημαντικά κομμάτια από αυτά που μου είπε. Η εμπειρία του ήταν συγκλονιστική. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε από την πρώτη στιγμή την κατοχή, τη μάχη της Κρήτης, την εξέλιξή της, την απελευθέρωση, όλο το πακέτο. Αξίζει να δούμε κάποια πράγματα. Ήταν σε ηλικία 9 ετών όταν μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό του. Ναι, και παιδί. Σου περιγράφει αυτό αυτή τη στιγμή. Σου περιγράφει μια άλλη στιγμή. Ποια είναι η μέρη? Λέει κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο που θα δούμε, περιγράφει ένα περιστατικό που έγινε στο χωριό, όπου οι Γερμανοί τραυμάτισαν πάρα πολύ κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και τους οδήγησαν στις φυλακές, που λέει στη συνέχεια. Και στο περιστατικό αυτού του τραυματισμού περιγράφει μια νεαρή κοπέλα, τη Μέρη, την οποία ένας στρατιώτης προσπάθησε να βοηθήσει, να την βάλει πάνω σε ένα γαϊδουράκι, να τη βοηθήσει να μην περπατάει επειδή ήταν τραυματισμένη, και ένας άλλος Γερμανός αξιωματικός. Τσακώθηκε, πιάστηκε στα χέρια με τον Γερμανό στρατιώτη που ήθελε να βοηθήσει τη γυναίκα και όχι μόνο τον έδιρε, τον χτύπησε πολύ άσχημα τον άλλο Γερμανό, αλλά στην πορεία έκανε και κάτι στη Μέρη που θα το δούμε στο βίντεο. Και επίσης για πρώτη φορά μπήκες και στις φυλακές. Μπήκα με την άδεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για πρώτη φορά στις φυλακές της Αγίας, στις ιστορικές φυλακές της Αγίας, που τότε κρατούσαν τους κρατούμενους οι Γερμανοί. Αυτές οι φυλακές τώρα δεν χρησιμοποιούνται, ανήκουν στην αρχαιολογία, διότι έχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα μέσα και μηνύματα γραμμένα στους τοίχους και στις πόρτες. Οπότε δεν επιτρέπεται η άδεια. Μας δόθηκε αυτή η άδεια. Και με τη διευθύντρια της φυλακής φυσικά. Ωραία, να το δούμε. Πολύ. Ας το δούμε. Σκέπασανε τον ουρανό της Κρήτης και έβγαλε μου γκρίσμα τρανό ο γεροψιλωρίτης. Μια πρώτη εμπειρία του πολέμου για μας ήταν η γεύση μελούμενου θανάτου με πλήρη συνειδητοποίηση του τι σημαίνει αυτό. Πώς είναι να είσαι εκείνη την περίοδο 7-8 χρονών παιδί? Νομίζω ότι υπήρχε μια αχνή έστω προετοιμασία στο σχολείο με την ιστορία, με τους πολέμους που είχαν προηγηθεί. Ξέραμε δηλαδή όταν μας λέγανε πόλεμος, ξέραμε περίπου τι, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι επρόκειτο να έρθει πραγματικά στον τόπο μας, στην επαρχία μας και στην Κρήτη. Η σχέση μας με την έννοια του θανάτου ήταν δεδομένη και καθημερινή και ξεκάθαρη. Σε ηλικία 8-9 ετών. Σε ηλικία το 43 εγώ ήμουνα 10 χρόνια, έμπαινα στα 10 χρόνια. Υπήρχε η υποψία ότι τα τρία αυτά χωριά, το Κουστογέρακο, ο Λιβαδάς και η Μονή, που ήταν το κέντρο της αντίστασης στην περιοχή, επρόκειτο να καταστραφούν από τους Γερμανούς. Πότε δεν το ξέραμε. Έτσι το περιμέναμε. Και κατά καιρούς ερχόταν μια κάποια είδηση που μας ανάγκαζε να κινηθούμε με τη σκέψη ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο έρχονται, θα καταστρέψουν το χωριό. Να γλιτώσουμε ορισμένα πράγματα. Τι κυρίως? Την πρίκα των κοριτσιών κάθε οικογένειας. Ήταν το πιο πολύτιμο και δύσκολο να το αντικαταστήσεις αυτό το πράγμα, γιατί ήταν έργα των χειρών των γυναικών μας ύψιστης καλλιτεχνικής ποιότητας. Πριν ξημερώσει, η μητέρα μου με ξύπνησε να πάω σε κάποιο σημείο να κουτελώσω, δηλαδή να εμποδίσω τα πρόβατά μας να μπουν στην απαγορευμένη ζώνη. Πήγα προς την κατεύθυνση που ήταν τα πρόβατα και ήμουν ο πρώτος που είδε τους Γερμανούς στρατιώτες να έρχονται στο χωριό. Έτρεξα πίσω φωνάζοντας «Η τράει στους κήπους». Αυτό ήταν το σύνθημα που είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Μας συγκέντρωσαν εκεί οι στρατιώτες και ο αξιωματικός μας έκανε ένα νόημα να σηκώσει τα χέρια του ψηλά και μας έκανε ένα νόημα να σηκώσουμε κι εμείς τα χέρια, δηλαδή να παραδοθούμε. Εγώ στεκόμουν μπροστά του και αντί να θα σηκώσω ψηλά, σαν αντάρτης βέβαια δεν μπορούσα να κάνω μια τέτοια ατιμία και τέντωσα τα χέρια μου προς τα κάτω. Αυτός με άρπαξε από τη μέση και με πέταξε σαν ένα τίποτα, τι ήμουνα, δεν ήμουνα 5-6 οκάδες ή 10 οκάδες.
Ένας στρατιώτης πήρε το γάιδαρο, τον έφερε κοντά στη μέρη που τον ήταν εκεί και μας έκανε νόημα να τη βοηθήσουμε να καθίσει στο Σαμαρί να μην περπατάει, ήθελε να τη βοηθήσει με άλλα λόγια. Ένας άλλος όμως Γερμανός στρατιώτης, ο οποίος φαινόταν να ήταν και ο προϊστάμενος της ομάδας των στρατιωτικών, πήγε στη μέρη, την άρπαξε από το Σαμάρι, την έριξε κάτω με βία, έδιωξε το γάιδαρο, αλλά τη στιγμή εκείνη του επιτέθηκε ο άλλος στρατιώτης και έγινε χαμός με το ότι ήταν τραπάλεμα μεγάλο μεταξύ τους, δηλαδή φοβηθήκαμε, ξέρω εγώ, θα σκοτωνότανε. Στο μεταξύ όμως εμείς είχαμε σηκώσει τη μέρη και συνέβη εγώ να την κρατάω από το αριστερό χέρι και η αδελφή της από το δεξί. Και τη στιγμή εκείνη, κάποια στιγμή που παλεύανε αυτοί, μετά έφυγε ο ένας, αυτός ο άγριος άνθρωπος, σας πω έτσι, και ήρθε κοντά στη μέρη, έβαλε το πιστόλι του στο σαγόνι της από κάτω εδώ πέρα και πυροβόλησε. Για μια στα παλικάρια του όρμουνε σαν λιωτάρια, γέρι γυναίκες και παιδιά για την ιδέα την άγια. Και από εκεί με τρία γερμανικά στρατιωτικά αυτοκίνητα μας μετέφεραν στη φυλακή της Αγιάς. Εκεί έγιναν τα μεγάλα βασανιστήρια και η πολλή σκοτωμή των ανθρώπων μας. Δεν χωρούσαμε όλοι να κοιμηθούμε ταυτόχρονα. Δεν ήταν πολύ στενός σχετικά ο χώρος, γι' αυτό έπρεπε μερικοί να στέκονται και όταν θα έρθει η ώρα τους να αλλάσουν και να κοιμούνται οι άλλοι κτλ. Σκέφτηκα τους άντρες που ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Έβλεπα τις γόπες κάτω και λέω κρίμα, αυτές μπορεί να τους αρέσουν στους άντρες αυτές οι γόπες. Οπότε άρχισα να μην πηγαίνω μαζί με τα άλλα παιδιά. Βρήκα κάποιους πάγκους, κάτι λύσεις, έδεσα από την κάτω μεριά στο βρακάκι μου αυτό, το έδεσα στο ζυμερούς μου δυνατά. Και με τον τρόπο αυτό πήρα την απόφαση να μην φάω το ψωμί, αλλά το έφερνα όταν βγαίναμε με τα παιδιά στο περίπατο. Εγώ κρατούσα το ψωμί και το έτρωγα δήθεν. Και θα ήθελα πολύ να το φάω βέβαια με την πείνα που είχαμε, αλλά το άφηνα να πέσει κάτω και καθώς κατέβαινα, έσκυβα για να τον πάρω, μάζευα γρήγορα γόπες, τις έβαζα στο πατελονάκι μου, έψαχνα, έβρισκα κάποιο τρόπο, δηλαδή κάποιο χαρτί, κάποιο πανί, κάποιο τρόπο να βάλω μέσα τις γόπες. Έβαζα και μια πέτρα λίγο γιατί αυτό θα με βοηθούσε να το πετάξω στους άνδρες. Και πράγματι με προσοχή να μην με δει κανείς Γερμανός, να με σκοτώνανε επί τόπου βέβαια. Το πετούσα με πολύ δύναμη πάνω στην στέγη αυτού του σπιτιού. Ο Τσόρτσιλ έλεγε κάθε βράδυ τότε στο εξής: δεν θα λέμε οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Δεν ξεχνιούνται αυτά όταν γράψουν στην ανθρώπινη ψυχή. Ναι. Με τίποτα. Και πρώτα απ' όλα έχει απόλυτη διάβγεια παρά τη μεγάλη ηλικία του, αλλά τα περιγράφει και σε βάζει τόσο πολύ μέσα σε αυτό. Οι περιγραφές του είναι απίστευτα ζωντανές. Να πω σε αυτό το σημείο επίσης ότι όλα τα πλάνη φωτογραφίες και ό,τι είδαμε είναι από το Πολεμικό Μουσείο, το καταφύγιο στον Πλατανιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι, ευγενική τους παραχώρηση. Μπορώ να σας μιλάω ώρες για αυτή μου την κουβέντα. Δύο ώρες μου έλεγε πράγματα. Εγώ πραγματικά τον είδα πάντως να είναι μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο όλη τύχη πέρα ως πέρα ήταν γεμάτη βιβλία, έτσι. Ναι, βέβαια, γιατί ο ίδιος είναι ακαδημαϊκός. Βοηθάει στη διάβγεια. Είναι ακαδημαϊκός. Ακούς ιστορίες, ήταν τώρα 8 χρονών. 8 χρονών είναι ο γιος μου. Και ξέρεις, κάνεις την ταύτιση κατευθείαν και λες ένα παιδάκι τώρα. Ήταν μέσα στην αντίσταση. Γι' αυτό ήξερε και το σύνθημα. Πολέμησε πραγματικά. Είχε όπλο και πολεμούσε τους Γερμανούς. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Και όλοι οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το ρώτησες αν αυτά που έτσι έζησε τα ξεπέρασε ποτέ. Είναι έτσι
πληγές μέσα. Ναι, τον ρώτησα. Αυτό που μου είπε ότι είναι ότι κατάφερε να μετατρέψει αυτό τον πόνο και αυτή την κακή εμπειρία σε μια γνώση την οποία ήθελε να μεταδώσει στα παιδιά σου, μαθητές του, στα πανεπιστήμια που δίδαξε αργότερα, ακόμα και στη γερμανική τηλεόραση. Μου λέει ότι πήγε και δούλεψε στη γερμανική τηλεόραση. Και προσπάθησε γενικώς όλη αυτή τη γνώση να τη μοιραστεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Το όνειρό του είναι να φτιάξει ένα μουσείο και παλεύει. Κοίταξε, γιατί είχε και τη διπλή εμπειρία όμως ο Γερμανός, ο οποίος ήθελε να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα και ο Γερμανός που τη σκότωσε. Ακριβώς, τα δύο πρόσωπα. Βέβαια. Μάλιστα. Τα βλέπουμε στις ταινίες, είναι οι ταινίες που και λες. Είναι πραγματικότητα. Φοβερά είναι, αλλά πιο φοβερά είναι αυτά που στην πραγματικότητα. Τι λέτε όσοι μείνουμε εδώ στην Αθήνα, βάζω και εμένα μέσα, όσοι μείνουμε εδώ στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Πάτρα γενικά στις πόλεις, έχουμε αρκετές προτάσεις μαζέψει. Πολλές, βέβαια. Για να κάνετε, να πάτε, να διασκεδάσετε, να δείτε. Εμείς λοιπόν βγαίνουμε και σας προτείνουμε. Εμείς σας προτείνουμε τόπους και τρόπους για την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή σας το προσεχές διευρυμένο τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου. Αρχής γενομένης από απόψε Πέμπτη στην Πάτρα, όπου το θέατρο ACT παρουσιάζει στις 8.30 τον διάσημο Ελληνοκαναδό κωμικό Άντζελο Τσαρούχας, ο οποίος επιστρέφει με τη νέα του παράσταση στην πόλη ως μέρος της διεθνούς περιοδίας Mythology Tour Live. Αύριο Παρασκευή 28 Οκτωβρίου θα είναι ελεύθερη η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο λόγω της Εθνικής Εορτής. Ανοιχτό θα είναι επίσης με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή και το Μουσείο της Ακρόπολης από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Η Ευρυδίκη παρουσιάζει μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση αφιερωμένη στο γαλλικό τραγούδι. Ένα μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του Παρισιού με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε και σιγοτραγουδήσαμε. Η παράσταση La Bohème παρουσιάζεται στην Αθήνα στο Half Note Jazz Bar την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη, το έργο του Tennessee Williams «Η νύχτα της Ιγκουάνα» παρουσιάζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου από την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα. Παίζουν Κλειό Δανάη Οθονέου, Γιώργος Κολοβός, Κώστας Αντάς, Γιολάντα Μπαλαούρα, Ιώβη Φραγκάτου και άλλοι ηθοποιοί. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο 50 Cent πρωταγωνιστούν σε μια συναυλία για τα 40 χρόνια του εμβληματικού Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας το Σάββατο 29 Οκτωβρίου. Ο rapper 50 Cent έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με full band και full program μετά από 16 χρόνια ξανά στην Αθήνα για να συναντήσει αυτή τη φορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη σκηνή του ΟΑΚΑ. Η παιδική σκηνή του Θεάτρου Τέχνης παρουσιάζει την Κυριακή 30 Οκτωβρίου σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Ρούμελι στην Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια εφάνταστη διασκευή για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού από τον συνεργάτη του Θεάτρου Τέχνης Βασίλη Μαυρογεωργίου σε μουσική του Νίκου Κυπουργού. Τι συνεργασία αυτή με τον Αργυρό και τον Φοβερή. Φοβερή. Έχουμε κι άλλο όμως, Σήμερα θα πάμε να δούμε κινηματογράφο με 2 ευρώ, παρακαλώ. Γιατί είναι η μέρα, τέλεια. Η μέρα σινεμά, ναι, ξέρω, ναι. Είναι. Με ένα αντίφραγκο δηλαδή. 2 ευρώ. Παιδιά, τίποτα, ναι. Είναι σε συνεργασία με τις εταιρείες διανομής και τους κινηματογράφους. Είναι μειωμένο το εισιτήριο. Φανταστικό, φανταστικό. Να πάμε. Αύριο τα μουσεία τα είπαμε, τα είχαμε μέσα στις προτάσεις μας, κύριε αρχισυντάκτη μας, που είσαι έτοιμος να φύγεις, να πας στη Θεσσαλονίκη. Πολλά πράγματα λοιπόν. Άρα μείνεις εδώ, είτε μείνεις εδώ είτε πας σε εκδρομή, πάντα σίγουρα έχεις να γεμίσεις το πρόγραμμά σου. Όπως και να έχει, πραγματικά θα είναι και καλός ο καιρός, να βγείτε έξω, παρελίτσα. Και να μην πάμε πουθενά, κάτι θα φτιάξουμε να φάμε, θα την περάσουμε ωραία στο σπίτι. Θα φτιάξουμε ζουμερή θα φτιάξουμε, Πέτρο, Ως συνταγή του Πέτρου. Δες εδώ. Δες. Oh. Πεντάλεπτο συνταγή, Πεντάλεπτο. Ζουμερή χοιρινή μπριζόλα. Ναι, αλλά κοίτα και εδώ. Ρύζι, τι είναι αυτό, δεν πρέπει να πει τίποτα. Σταφίδα, τι έχεις βάλει μέσα. Έχει κάνει... Ρύζι, ναι, με σταφίδα και... Και... Φιδέ. Φιδέ. Αυτό, ειλικρινά, αυτό το πιάτο είναι top. Το έχω βάλει έτσι σκέτο μόνο του στο πιάτο. Θέλω, αυτό είναι εξαιρετική συνταγή, παιδιά. Ελάτε. Μάλιστα, γρήγορα λοιπόν διαφημίσεις και πριν τις διαφημίσεις, σηκώστε το τηλέφωνο γιατί θα κερδίσετε, όσες πιο πολλές φορές πάρετε τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες, θα κερδίσετε ένα αυτοκίνητο Toyota Yaris, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξίας 16.000 ευρώ, Είναι βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς 2021. Τηλεφωνήστε λοιπόν από σταθερό ή κινητό στο 14999,
αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή στείλτε SMS open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 και εγώ όπως καταλάβατε φεύγω από τώρα και πάω στον Πέτρο. Έλα μου να δεις. Σούρχομαι. Λοιπόν, έλα να δώσουμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Σου, αλλά Πέτρο, σε λατρεύω δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτά που φτιάχνεις. Παιδιά, Ίνα μου, αυτή τη συνταγή την έκανα σε 5 λεπτάκια. Παιδιά, πάλι θα φύγουμε εκτός καλέτας. Όχι. Έχει πολύ μυστικό αυτό τώρα. Δεν είναι έτσι απλά. Ναι. Πρέπει... Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να κάνουμε μια χοιρινή μπριζόλα στο σπίτι μας και να βγει έτσι λίγο ανιαρή, λίγο... Σωστό. Σαν βραστή, σαν... Αχ, ναι, αυτό, ναι. Ναι, δεν πετυχαίνει και πολύ καλά. Ναι, γιατί... Εγώ... δεν ξέρω. Το έχω δοκιμάσει για και εγώ. Για μάθε μας. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ αυτή η συνταγή που θα δείξω είναι για το φοιτητή, για το νέο-νέα που θέλει να μπει στη κουζίνα, να μαγειρέψει, να φτιάξει μία μπριζόλα να φάει ή ένα στήθος κοτόπουλο να φάει, ακριβώς το ίδιο θα ακολουθήσετε. Ή ακόμα και ένα μοσχαρίσιο κρέας, αν και έχει και λίγα κολπάκια το μοσχαρίσιο το κρέας. Πολύ γρήγορη συνταγή, πολύ εύκολη, με υλικά που έχουμε στο σπίτι, αλάτι, πιπέρι, λίγο αλευράκι, αλεύρι στην μπριζόλα, τη χοιρινή. Και κάτι κόλπα και όμως βλέπω με φιδέ. Ναι, και κοίταξε να δεις, επειδή λέω εντάξει, πεντάλεπτο συνταγή, κάτι πρέπει να κάνω όμως για να, να το συνοδέψουμε όλο αυτό. Δες εδώ τι ωραίο χρώμα που έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ να σου πω τώρα, ποιο χρώμα, το κατασπάραξα εκεί πέρα το φιδέ με το ρύζι και τη σταφίδα. Ωραίο συνοδευτικό. Ταιριάζει με τα πάντα αυτό το συνοδευτικό. Και πέρα λοιπόν από τις μπριζόλες που θα φτιάξουμε και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα το συνοδευτικό, το οποίο είναι ριζάκι, το πιο απλό, το κίτρινο το ρύζι που έχετε σπίτι, με φιδέ. Φιδέ, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το φιδέ με το ρύζι. Ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί το γκέ με το φιδέ και έρχεται και δένει πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η συνταγή. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως... Μεταξύ χρόνια να φάω φιδέ, γιατί το έχω συνδυάσει όταν ήμουν άρρωστη, είχα πυρετούς και ήταν τα πρώτα έτσι φαγητά που μας κάνανε μετά τον πυρετό για να... Ισχύει. Να αλλά τώρα κάτω. Έχουμε περάσει στο επόμενο level και το δίνουμε με πολύ ιδιαίτερη μορφή. Να πούμε τα υλικά για τη ζουμερή χοιρινή μπριζόλα. Πάμε. Λοιπόν, είναι δύο χοιρινές μπριζόλες, άμα θέλετε βάλτε και κάτι παραπάνω, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι της σούπας βούτυρο, δύο σκελίδες σκόρδο, τέσσερα κλωναράκια θυμάρι φρέσκο, χυμό από ένα λεμόνι, 150 ml χλιαρό νερό, ένα κύβο ζωμό κοτόπουλου ή βοδινό, κρασί προαιρετικά, μισό κουταλάκι της σούπας αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Πολύ, πολύ σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπεις, δεν είναι πολλά τα υλικά. Είναι τα υλικά τα οποία τα έχουμε. Ένα λεμόνι πάντα βρίσκεται στο ψυγείο ή εκτός ψυγείου. Το αλάτι, το πιπέρι και το αλεύρι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν τη συνταγή. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε ένα τηγάνι, το πιο μεγάλο τηγάνι που έχουμε στην κουζίνα μας. Όσο πιο χοντρή είναι η επίστρωση κάτω, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Για πολύ, να το πολύ βασικό το τηγάνι, αυτό. Καλό, Μαντεμένιο, ωραίο. Λοιπόν. Θα ευχαριστήσουμε τώρα, και πες και τη γάνη και αυτά τα πιάτα είναι φανταστικά, να ευχαριστήσουμε και την Κωστόπουλος Χορέκα για όλα αυτά τα είδη κουζίνας, τα οποία μπορούν όλοι να τα βρουν πάρα πολύ εύκολα στο horecanext.gr. Και έχει τα πάντα, μπαίνεις μέσα εκεί και σκρολάρεις και βρίσκεις τα πάντα. Και εμένα μου αρέσουν και τα πιάτα, μου αρέσουν και τα τηγάνια, μου αρέσουν όλα. Είναι τα κουζινικά, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Φεύγοντας θα τα πάρω μαζί μου. Δεν είναι. Δεν είναι πολύ ωραία τα κουζινικά, έτσι τα σκεύη και όλα αυτά. Έχουν βγει και πάρα πολύ καινούργια πράγματα που σου κάνουν και πιο εύκολη τη ζωή. Εγώ τρελαίνομαι στα κουζινικά και τρελαίνομαι να πηγαίνω και στα χαρτικά. Εγώ στα φαρμακεία. Στα φαρμακεία, στα παραϊατρικά εννοείς, όχι στα φάρμακα. Στα φάρμακα αυτά που μπαίνεις και στα φαρμακεία και έχουν και έχεις τα πάντα με. Κρέμες, όλα αυτά. Δεν ξέρω, μου αρέσουν. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουμε για τις χοιρινές μας τις μπριζόλες. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε σε ένα μαντεμένιο σκεύος. Αν δεν έχετε, okay, δεν πειράζει. Βάζουμε μία κουταλιά της σούπας βούτυρο μαζί με λίγο ελαιόλαδο. Γιατί θα έρθουν και θα δέσουν πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να καεί και μέχρι να γίνει αυτό εδώ, που αρχίζει και ζεσταίνεται αρκετά. Πάμε στις μπριζόλες μας. Μπριζόλες λοιπόν διαλέγουμε είτε λεμού είτε κόντρα. Στη συγκεκριμένη συνταγή εγώ βάζω κόντρα. Κόντρα είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι άπαχο το σημείο, το βλέπετε. Δεν έχει όπως ο λαιμός που έχει κάποια κομμάτια, κάποια λίπη. Και από εδώ και πάνω είναι η πανσέτα, παιδιά. Αυτό που βλέπετε, όσο μεγαλώνει το κόκαλο, είναι το κομμάτι που τρώμε την πανσέτα. Οπότε, βάζουμε αλάτι και πιπεράκι στις μπριζόλες μας.
Πολύ, πολύ ωραία. Ναι, αλατίζουμε ίνα τις μπριζόλες. Γιατί αυτό που θα δείξω τώρα με το κόλπο, με το αλεύρι, θα δεις ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μην μου πεις ότι αρχίζει και δηλαδή, καίγεται το τηγάνι και θα φοβηθούμε. Πρώτα το... Θα το τραβήξεις, όχι, ε. Μια χαρά είναι. Τις αλατίζεις, πιπερώνεις και με πιπερώνεις. Ναι. Σωστό. Πιπερώνεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Ναι, πώς αλλιώς να το πεις. δεν λέγεται αλλιώς. Και μετά βάζεις αλεύρι. Και μετά βάζεις αλεύρι. Λοιπόν, αλάτι πιπέρι λοιπόν και από τις δύο πλευρές και πάμε τώρα να αλευρώσουμε. Γιατί αλευρώνουμε, γιατί θέλω. Σας είπα ότι θα φτιάξω πολύ γρήγορες μπριζόλες, αλλά επιτόπου θέλω να έχει και μία σαλτσούλα το τηγάνι μου. Δεν θέλω να είναι το, αυτό το νερουλό, το, ναι, ξέρεις, ναι, που δεν θα έχει σάλτσα. Αφού την κάνεις που την κάνεις στη δουλειά και έχει τόσο γεύση η χοιρινή μπριζόλα, γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε και να πάρουμε και επιτόπου μία σαλτσούλα. Δηλαδή, μία που βάζεις τις χοιρινές σε ένα σκεύος. Η συνταγή αυτή τη φτιάχνει μόνο σε ένα σκεύος. Δεν έχω λερώσει τίποτα άλλο για να φτιάξω αυτή τη συνταγή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Hey. Αλάτι, πιπέρι, λοιπόν, αλευράκι από όλες τις πλευρές να ταμποναριστεί. Αυτό σημαίνει ταμπονάρισμα, να πάει παντού δηλαδή. Απλά το περίσσιο να το βγάζουμε. Δεν το θέλουμε. Mm-hmm. Έχουμε το τηγάνι μας, έχει κάψει και πάμε και βάζουμε 2-3 μπριζόλες αναλόγως το τηγάνι που έχετε. Παιδιά, όσο πιο μεγάλο το τηγάνι, τόσο περισσότερο φαγητό μπορείτε να βάλετε και να τελειώνετε μπαμ μπαμ κιόλας. Α, πούμε πώς ενοχλούν από πάνω, θες να... Hey. Να το κόψω αυτό. Τι λέτε. Δεν μου πάνε τι. Θα το κόψω. Όχι. Συνοχλούν. Όχι, μια χαρά τα παιδιά. Δεν τον ενοχλείτε. Εντάξει. Συνεννοούμαστε άψογα. Θα κόψω την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε βάλει λίγο λαδάκι και μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Το βούτυρο με το ελαιόλαδο έχουμε πει ότι το βούτυρο θα μας δώσει ένα πολύ ωραίο χρώμα και γεύση. Αν το αφήσουμε σκέτο θα καεί και θα πάρει ένα καφέ χρώμα που δεν το θέλουμε. Και το ελαιόλαδο, ξέρετε τι κάνει, πιτσιλάει και δεν θέλω να κάνω χάλια εδώ πέρα την κουζίνα. Ο συνδυασμός λοιπόν έρχεται και μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχουμε βάλει από τις δύο πλευρές. Αυτό που κάνουμε λοιπόν πρέπει να αρωματίσουμε τώρα αυτό εδώ πέρα. Μέχρι να τις γυρίσουμε, ναι, πρέπει να αρωματίσουμε. Με τα. Τι? Θα μου κόψει λίγο το θυμάρι. Ναι. Αυτό κόψε από που θέλεις. Από εδώ, από εδώ. Από δεν μας πειράζει. Παιδιά, αυτά έχουν εξεραθεί, ε. Όχι, δεν μας νοιάζει. Μια χαρά είναι. Εμά. Για αυτές τις συνταγές δεν μας. Τα αποτίζουμε λίγο. Λοιπόν, και κοίταξε εδώ να δεις τώρα τι κάνουμε. Βάζουμε θυμάρι μέσα και πάμε να δούμε το σκόρδο. Σκόρδο το έχω αφήσει έτσι με το εξωτερικό που έχει εδώ πέρα το σκόρδο. Και έτσι όπως είναι θα πάω, θα βάλω ένα μαχαίρι από πάνω και θα το πατήσω. Δείτε εδώ πώς θα γίνει. Με το που το πατήσω, το συνθλίβω δηλαδή, θα πάρω όλη του τη γεύση. Δείτε εδώ, παίρνω όλη τη γεύση και έτσι όπως είναι ολόκληρο θα το ρίξω μέσα στο τηγάνι. Τι άλλο να βάλω από το θυμάρι? Τίποτα, μια χαρά είναι. Και ολόκληρο να τα αφήσει το θυμάρι, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα αφού ξεράθηκαν αυτά, θα τα τρίβω. Βάζεις το νερό σου που έχει και το κραγιόν πάνω, ε. Κραγιόν, τι εννοείς, φυσική ομορφιά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε εδώ να δεις τώρα. Έχουμε βάλει, κάτσε να βάλω ένα τηγανάκι εγώ δίπλα για άλλη μια. Θυμαράκι λοιπόν μαζί με σκόρδο. Αρχίζει λοιπόν και αρωματίζεται όλο αυτό. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχει πάρει χρώμα. Πάμε και το γυρίζουμε από την άλλη. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε. Κρούστα έχει κάνει, όχι μόνο χρώμα. Έχει κάνει μια κρούστα γιατί αυτό που έχει από πάνω είναι το αλεύρι, παιδιά. Λες και είναι σνίτσελ. Μπράβο, αυτό. Το αλεύρι όμως αυτό τη δουλειά που θα μας κάνει που είπαμε είναι ότι θα μας δέσει τη σάλτσα. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς φτιάχνουμε επιτόπου μια σάλτσα στο ίδιο σκεύος χωρίς να κάνουμε τίποτα και χωρίς να λερώσουμε οτιδήποτε άλλο. Έτσι όπως είμαστε. Και ωραίο το σκόρδο, Είδες και το σκόρδο και το θυμάρι. Έτσι όπως είμαστε λοιπόν, αφού θωρακιστεί ωραία και από την κάτω πλευρά, πάμε και σβήνουμε με ένα αλκοόλ. Θέλουμε να τις κάνουμε κρασάτες, θέλουμε να τις κάνουμε μπειράτες. Α, και με μπύρα, θέλουμε πολύ να τις κάνουμε ουζάτες. Και μαύρη μπύρα. Μπράβο. Ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε λοιπόν, σβήνουμε με αυτό. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα βάλω λίγο λευκό κρασί μέσα. Λοιπόν. Και τώρα, από τη στιγμή που έρχεται σε επαφή το αλεύρι μαζί με το κρασί, θα αρχίζει και θα δένει, θα γίνεται μία σάλτσα. Καλό είναι λοιπόν να το αφήσουμε στην άκρη. Αν έχουμε και ένα καπάκι, είναι καλό να το σκεπάσουμε, ώστε να έρθει και να βράσει, να μείνουν όλα τα ζουμάκια που έχει. Και το χαμηλώνουμε κιόλας, λίγο. Για να μην το χαμηλώσουμε, δεν πειράζει. Okay. Θα είναι σκεπασμένο και θα το ελέγχουμε. Και ακριβώς δίπλα, αυτή η μπριζόλα καταρχάς θα πάρει 2 λεπτάκια με 3 από την κάθε πλευρά και μετά με το που ρίξουμε το κρασάκι, καλό είναι να βάλουμε, εγώ έχω και λίγο ζωμό μέσα, έτσι παίρνω και τρίβω λίγο, μισό κομματάκι που μου είχε μείνει και βάζω και λίγο νεράκι με το βεξαρνιστή, δηλαδή λίγο το κρασάκι. Αυτό, από το να γίνει σε άλλη περίπτωση, αν δεν είχες βάλει αλεύρι, αυτό που βάζεις τώρα, αυτό θα πάρεις και για σάλτσα στο τέλος. Δηλαδή τόσο κάτι νερουλό, πολύ νερουλό. Mm. Το αλεύρι θα έρθει και θα μας το δέσει και μέχρι να κάνω εγώ το ρύζι που θα δείξω εδώ πέρα. Μέχρι να κάνεις το ρύζι εκεί πέρα, το πήρατε το πλάνο, μπορώ να το κόψω λίγο αυτό. Εντάξει, το δαμέ. Το δατέ, αυτό ήταν.
Δεν θα το ξαναδείτε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις πώς μπορείς να περάσεις στο επόμενο level τον Φιδέσου. Φιδές, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στον ντουλάπι, γιατί μπορεί να έχει πάει η μαμά, ο μπαμπάς, η θεία, ακόμα και εσείς οι ίδιοι σε ένα χωριό και να έχετε περάσει και να πάρετε ένα πακετάκι Φιδέ. Και δεν ξέρετε πώς να το χρησιμοποιήσετε, δεν ξέρετε τι να κάνετε, πώς να το φτιάξω αυτόν, τι να κάνω, άλλοι τον φτιάχνουνε. Οπότε, αυτό που θέλω να δείξω είναι ένα ρύζι, πώς μπορείς να το περάσεις στο επόμενο στάδιο και να είναι πολύ ωραίο και γευστικό. Παίρνουμε το φιδέ, ανοίγουμε λοιπόν το πακετάκι, πάμε στο ντουλάπι που υπάρχει αυτός ο φιδές και δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Μιλάω για την νεότερη γενιά. Και βάζω σε ένα τηγάνι. Έλα, καλέ, ένα, το κάνεις. Μια κουταλιά τη σούπα βούτυρο. Επί τόπου το σπάω με το χέρι μου. Δες εδώ. Το σπάω με το χέρι μου όλο το φιδέ, παιδιά. Είναι ευκαιρία να μην το λυπηθείτε. Μην το λυπηθείτε. Πάμε λοιπόν σε κομματάκια και το βούτυρο τι θα κάνει, θα έρθει και θα αρχίζει να καίγεται εξωτερικά ο φιδές. Μέχρι να δεις, θα δεις πώς θα αρχίζει να παίρνει τώρα σε δευτερόλεπτα. Θα προσθέσω λίγο βουτυράκι ακόμα. Ο φιδές τώρα είναι ένα... Σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε και η μπριζόλα. Όπου, ωραία. Είδες τη σαλτσούλα που σε έχει δέσει εκεί. Είναι αυτό που σου λέω. Με το που δένει πάρα πολύ γρήγορα η σάλτσα. Ακόμα και έτοιμες να είναι οι μπριζόλες. Αν αφήσουμε μόνο το νεράκι, θα δεις ότι θα πάει και θα γίνει και θα δέσει, θα γίνει μια πολύ ωραία σαλτσούλα. Λοιπόν, ήδη εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, κάτσε να το δείξω. Ότι και φαίνεται αρχίσει, και μυρίζει και πολύ ωραία. Ότι έχει αρχίσει και παίρνει χρώμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι δηλαδή να το κάψουμε εντός εισαγωγικών, να γίνει ένα καφετί ο φιδές και μετά να ρίξουμε λίγη υγρασία ώστε να βράσει. Ο φιδές θέλει ελάχιστο χρόνο για να βράσει, οπότε βράζει εδώ επί τόπου στο τηγάνι. Δες εδώ. Εδώ μπορείς να βάλεις λοιπόν βούτυρο γάλακτος μέσα για να πάρει έτσι και μια ωραία γεύση πέρα από βούτυρο ή ακόμα και ελαιόλαδο. Εντάξει, ξέρετε, όσο πιο λιπαρό είναι και κάτι. Και μυρίζει καλέ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι τώρα, ξέρεις, η χοιρινή αυτό, το γλυκολόνια μου, όλα μαζί. Όλα μαζί. Ναι. Θα βγω το βράδυ και μη συχνήσει, κατάλαβες. Να σου πω κάτι, είσαι για να βγεις σήμερα. Είμαι για να βγω. Έτσι όπως είδα όταν ήρθα, είσαι για να βγεις. Θα βγω. Να βγεις και να περάσεις τέλεια. Λοιπόν. Πώς το κάνεις έτσι. Δεν θα σας πω που θα πάω, όχι, δεν θα σας πω. Εντάξει. Λοιπόν. Σας βλέπω την ημέρα, να σας βλέπω και το βράδυ. Πολύ, πολύ σωστά. Όχι. Λοιπόν, και έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα, αυτό που κάνουμε, δίνουμε όσο χρώμα θέλουμε, μην το φοβηθείτε καθόλου, να γίνει καφέ, καφέ, παιδιά, είδατε εγώ το αποτέλεσμα πως ήτανε. Επειδή είναι λευκό το ρύζι, όσο πιο καφέ γίνει εδώ πέρα, μην φοβάστε, δεν καίγεται, δεν αλλάζει η γεύση του, η γεύση του παραμένει ίδια. Θες να είναι τσίπς να φάω. Τώρα είναι τσίπς αυτό. Ναι, είναι σαν να τρως ένα τηγανιτό φιδέ. Α, τα πόδικα. Κάηκησε. Με ματιάζανε, τ' άκουσες γλώσσα μου. Πανάθεμά τους. Πω, πω. Λοιπόν, κάτσε εδώ, περίμενε, κάτσε να γυρίσω λίγο εδώ. Θα άκουσα τη γλώσσα μου. Δεν πειράζει. Είναι για το ποτό που είπες, θα πάρει για ποτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το σημείο, λοιπόν, πάμε και ρίχνουμε μέσα το νεράκι. Το νεράκι τι θα κάνει, πέρα το που θα κάνει, θα έρθει και θα μας βράσει το φιδέ. Σε δευτερόλεπτα το πίνει αυτό το νεράκι και προσθέτουμε μέσα το ρύζι που έχουμε στο πλάι. Εδώ έχω βράσει ρύζι. Πολύ πολύ ωραία. Ρίχνουμε το ρύζι την ποσότητα που θέλουμε εμείς, κάνουμε ένα ανακάτεμα και έχουμε ένα πολύ γρήγορο, διαφορετικό και ιδιαίτερο θα το έλεγα ρύζι. Δες εδώ να δεις, τριχρωμία έχει αυτή τη στιγμή. Ναι μωρέ, γιατί είναι και βαρετό όλο ρύζι σκέτο. Ακριβώς, εντάξει, έχουμε κάνει ρύζι με λαχανικά, με τέτοια, με το ένα με το άλλο, αλλά αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Και βάζοντας λίγη σταφίδα έτσι ξανθιά εδώ μέσα, κοίταξε εδώ να δεις, παίρνει με τη μία τη γλυκάδα και είναι γιατί ένα εξαιρετικό. Γιατί ξανθές. Όχι, γιατί είναι πολύ ίσα ίσα. Και με λακρινές μπορείς να βάλεις. Ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Τις άλλες τις μαύρες. Ό,τι θες, ακριβώς. Λοιπόν, και έχουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ρύζι. Στο πλάι βάζουμε τις μπριζολίτσες, οι οποίες τις αφαιρείτε με το που δείτε ότι είναι έτοιμες, μετά από 6 λεπτάκια περίπου. Αφήνετε λίγο τη σαλτσούλα να έρθει και να δέσει όλο αυτό. Και έχετε ένα πολύ ωραίο γεύμα σε δύο μόλις σκεύη. Τέλεια. Το ξέρεις ότι δεν έχουμε αύριο εκπομπή, ε? Ναι, το ξέρω. Α, μάλιστα. Θα έρθω στο μαγαζί να φάω, γιατί θα μου λείψουν οι γεύσεις σου. Έλα, θα σου περιμένω. Θα είσαι εδώ, ε. Ναι, εδώ. Δεν θα φύγεις τριήμερο. Αυτό είναι σκλαβιά η ζωή σας. Σκλαβιά. Ναι. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε όμως, άλλη μια ευκαιρία να πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό του Open για το Toyota Yaris. Toyota Yaris, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξίες 16.000 ευρώ. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή στείλτε SMS Open και ενώ ονοματεπώνυμο στον ίδιο αριθμό 14999.
Ινά, θα μου πάρει από το τελειώσαμε. Θα μου πάρει μαζί σου. Εσένα θα σε πάρει, είσαι καλό παιδί. Εντάξει, λοιπόν. Καλό τριήμερο, να περάσετε τέλεια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 4 και 4. Εμείς εδώ, ε. Εμείς εδώ. Και εσείς εδώ. Γεια σας.